πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες που δεν τα πέρασαν. Εδώ με τον οικονομολόγο τον Γιώργο Θεοχαρίδη θα δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Περνάω τα τεστ, τι σημαίνει για την κοινωνία, τι σημαίνει για τις τράπεζες, τι σημαίνει για το τραπεζικό σύστημα γενικότερα. Καλημέρα κύριε Θεοχαρίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα έτσι μια πρώτη εκτίμηση, να είμαστε σύντομοι στις κουβέντες μας και απλή για να καταλάβει και ο κόσμος. Τι σημαίνει για τις τράπεζες αυτό το πέρασαν τα τεστ αντοχής? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται με τις τράπεζες. Οι τράπεζες μπήκαν σε μια διαδικασία που ήταν ένα τεστ που γινόταν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι προσομοίωση αυτό, έτσι μιλάμε για... Ναι, η διαδικασία ξεκίνησε από την περασμένη άνοιξη. Αρχικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έβλεπε τον ισολογισμό της τράπεζας. Ο ισολογισμός βλεπόταν κατά τα 31 Δεκεμβρίου του 2013 και έβλεπε αν αυτός ο ισολογισμός, την ποιότητα αυτού του ισολογισμού. Και έπρεπε να περάσει ένα δίχτυ βασικών κεφαλαίων. Επιπλέον ήταν τα τεστ αντοχής. Τα τεστ αντοχής ήταν σε δύο σενάρια, το βασικό σενάριο και το ακραίο σενάριο. Στο βασικό σενάριο οι τράπεζες θα έπρεπε να έχουν βασικά κεφάλαια 8%, το μίνιμουμ των κεφαλαίων πρέπει αυτό να είναι στο 8%. Είναι αποθεματικό αυτό, κάπως έτσι είναι? Ναι, είναι βασικά η διαφορά μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού, τα assets και τα liabilities. Πρέπει αυτά να έχει 8% μέσα οπωσδήποτε. Ναι, είναι ο πιο χαμηλός δείχτης θα πρέπει να ήταν στο 8% στο βασικό σενάριο και στο ακραίο σενάριο στο 5,5%. Αλλά αυτά τα σενάρια βλέπαν μακροπρόθεσμα, έβλεπαν τα επόμενα 3 χρόνια αν οι τράπεζες θα έχουν τώρα κεφάλαια στον ισολογισμό τους, ώστε αν έχουμε και ακραίο σενάριο, παραδείγματος χάρη περισσότερη ανεργία στην οικονομία, περισσότερη ύφεση, περισσότερη μείωση των τιμών των ακινήτων, αν οι τράπεζες έχουν τώρα αρκετά κεφάλαια στον ισολογισμό τους, ώστε να μην έχουν προβλήματα να αντέξουν τους κραδασμούς που μπορούν να υπάρξουν στο μέλλον. Τα περάσαμε αυτά. Και φαίνεται ότι ναι, τα αποτελέσματα ήταν ότι ο συνεργατισμός, να ξεκινήσουμε από το συνεργατισμό, ο συνεργατισμός έχει πλεόνασμα στο ακραίο σενάριο στα 331 εκατομμύρια. Τα κρίνει το 5,5%, πατέρα. Ναι. Ο δείχτης πρέπει να είναι, ο ελάχιστος δείχτης πρέπει να είναι στο 5,5%. Για το συνεργατισμό, ο ελάχιστος δείχτης, ο δείχτης στο ακραίο σενάριο ήταν στο 9,3%. Και είχε ένα πλεόνασμα 331 εκατομμύρια. Η Τράπεζα Κύπρου είχε ένα πλεόνασμα 82 εκατομμύρια. Στο ακραίο σενάριο ο δείχτης ήταν στο 5,8%. Η Russian Commercial Bank, που ήταν, και αυτή ήταν μια τράπεζα που ήταν κάτω από αυτά τα τεστ αντοχής, και αυτή είχε δείχτη στο 11,7% στο ακραίο σενάριο, πολύ ψηλότερα από το minimum δείχτη. Η Ελληνική Τράπεζα ήταν η τράπεζα που είχε χαμηλότερο δείχτη στο ακραίο σενάριο από το 5,5%, αλλά ήδη έχει δηλώσει το έλλειμμα που είχε η Ελληνική Τράπεζα στα 176 εκατομμύρια, αλλά έχει δηλώσει η διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας από χθες ότι ένα μερίδιο από τα 176 εκατομμύρια θα έρθουν από κεφάλαια του. Θεωρούνται κεφάλαια που είναι τα μετατρέψιμα αξιόγραφα, θεωρούνται ένα μέρος του κεφαλαίου και το υπόλοιπο, 100 εκατομμύρια, 105 εκατομμύρια, θα γίνει επιπρόσθετη έκδοση κεφαλαίου. Αυτή η έκδοση κεφαλαίου αρχικά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι στους υφιστάμενους μετόχους. Αν οι υφιστάμενοι μετόχοι θέλουν να διατηρήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο στην τράπεζα, θα μπορούν να προσθέσουν τα κεφάλαια. Και θα επίσης, εκτός από τους υφιστάμενους μετόχους, νομίζω η Ελληνική Τράπεζα έχει δηλώσει ότι είναι διαθετημένη να προχωρήσει σε έκδοση κεφαλαίου και στο εξωτερικό, κάνοντας ένα roadshow, ώστε να εκδώσει περισσότερα κεφάλαια από αυτά που χρειάζονται. Γιατί, κύριε Θεοχαρίδη, πανηγυρίζουν οι τράπεζες? Δηλαδή είδαμε μεγάλη εφορία, ας πούμε, την αντιμετώπισαν αυτή. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό επειδή επιστρέφει η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και ιδιαίτερα για την Κύπρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω των προβλημάτων που έχουμε περάσει. Όχι μόνο φυσικά και για την Κύπρο, αλλά και για τις υπόλοιπες τράπεζες της Ευρώπης που ήταν κάτω από αυτά τα τεστ αντοχής και έχουν περάσει επιτυχώς αυτά τα τεστ. Οι τράπεζες τώρα θα μπουν κάτω από την. Θα υπάρχει αυτός ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, θα μπουν κάτω από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο καταθέτης, ο επενδυτής που θέλει να επενδύσει σε αυτές τις τράπεζες, πλέον θα νιώθει, θα έχει περισσότερη εμπιστοσύνη, θα νιώθει ότι υπάρχει περισσότερη ασφάλεια στα λεφτά του.
Δεν θα έχει η τράπεζα το πρόβλημα της ρευστότητας, που ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε μετά από τα γεγονότα του Μάρτιου του 2013 ήταν η ρευστότητα, ότι ο κόσμος κάθε λίγο ακούγει κάποιες ειδήσεις ότι η τράπεζα μπορεί να κλείσει, η τράπεζα δεν έχει αρκετά κεφάλαια και έτρεχε και έπαιρνε τα λεφτά του πίσω. Τώρα βλέπουμε ότι έρχεται ο επόπτης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και σου λέει ότι αυτή η τράπεζα είναι ασφαλής. Έχει κεφάλαια να αντέξει ακόμα και ακραία σενάρια στην οικονομία. Άρα γι' αυτό έτσι νιώθουν πολύ καλά. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό, και είναι θετικό ότι οι τράπεζες προχωρήσαν. Κατά το 2014 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην έκδοση κεφαλαίου του 1 δις πριν από τα τεστ αντοχής, γιατί αν παραδείγματος χάρη δεν προχωρούσε σε αυτή την άντληση κεφαλαίου και χώραν τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και της έλεγε έχεις ένα τεράστιο έλλειμμα και χρειάζεσαι να βρεις κεφάλαια και σου δίνει 6 με 9 μήνες για να βρεις αυτά τα κεφάλαια με την πλάτη στον τοίχο. Τα λεφτά θα πηγαίνουν από το κράτος αυτά, δεν είναι έτσι? Θα προσπαθούσε αρχικά να βρει κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές. Αν οι ιδιώτες επενδυτές δεν μπορούσαν να δώσουν κεφάλαια, αναγκαστικά θα έπρεπε να επεμβεί το κράτος. Αλλά φυσικά αυτό δεν το θέλαμε και καλά κάναν και έγινε η έκδοση κεφαλαίου πριν από τα τεστ αντοχής. Αυτό, κύριε Θοχαρίδη, πώς μεταφράζεται τώρα έτσι, για τον απλό τον κόσμο που μας ακούει, μας βλέπει. Πώς μεταφράζεται, δηλαδή, ποιο θα είναι το όφελος του απλού του πολίτη από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού, μάλλον από αυτό τα νέα δεδομένα στο τραπεζικό μας σύστημα? Ναι, όπως έχω πει, το πρώτο είναι ότι ο πολίτης, ο καταθέτης θα πρέπει να νιώθει πιο ασφαλής ότι βάζει τα λεφτά του σε ένα οργανισμό που αυτός ο οργανισμός είναι ασφαλής και αυτός ο οργανισμός θα μπορέσει να σου δώσει πίσω τα λεφτά σου με αυτό το συμφωνημένο επιτόκιο. Αλλά επίσης, από τη μεριά των τραπεζών, οι τράπεζες θα πρέπει τώρα, από τη στιγμή που πλέον είναι ασφαλής, περάσαν αυτά τα τεστ αντοχής, να προχωρήσουν, εκτός από το να δώσουν δάνειο, να προχωρήσουν και σε μια σωστή αναδιάρθρωση των προβληματικών δανείων. Αυτή η αναδιάρθρωση θα μπορεί να είναι επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής στους δανειολήπτες που τώρα δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους λόγω της οικονομικής κατάστασης. Ίσως μείωση της δόσης σε κάποιες φάσεις. Ναι, η μείωση της δόσης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει σταδιακά και μείωση των δανειστικών επιτοκίων. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά, θα πρέπει τα δανειστικά επιτόκια να μειωθούν. Είναι τα πιο ψηλά δανειστικά επιτόκια εδώ και καιρό σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί ένας οργανισμός ή ένας ιδιώτης να παίρνει ένα δάνειο με τόσα ψηλά δανειστικά επιτόκια. Δεν έχει την ευχέρεια να πάρει το δάνειο και να τα αποπληρώσει πίσω. Οι τράπεζες θα πρέπει να ξεκινήσουν σε μια σωστή αναδιάρθρωση. Αυτή η αναδιάρθρωση, το όφελος είναι ότι από τη στιγμή που θα μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επειδή τώρα ένα μεγάλο πρόβλημα είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Από τη στιγμή που θα μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα είναι και η τράπεζα σε μια καλύτερη κατάσταση, ώστε να μπορεί να δανειοδοτά και περισσότερο την αγορά. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχει η ρευστότητα στην αγορά, αλλά η ρευστότητα με πιο χαμηλό κόστος. Δεν μπορεί να υπάρχει η ρευστότητα με τόσο ψηλό επιτόκιο. Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε συνέχεια για τα επιτόκια. Μιλάμε για τα δανειστικά επιτόκια που πρέπει να πέσουν. Ναι. Ωραία. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα καταθετικά επιτόκια δεν θα πέσουν και αυτά? Κοιτάξτε, τα καταθετικά επιτόκια ήδη έχουν μειωθεί. Τα καταθετικά επιτόκια έχουν. Το καταθετικό επιτόκιο, αν μιλάμε για ένα γραμμάτιο μεταξύ 6 μηνών και ενός χρόνου, είναι 2,75%, 3,1%. Πόσο είναι στην Ευρώπη, κύριε? Είναι πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά τα καταθετικά επιτόκια. Είναι πιο χαμηλά, αλλά είναι πολύ πιο χαμηλά και τα δανειστικά επιτόκια. Δηλαδή, είναι σε σχετισμό αυτά. Δηλαδή, το περιθώριο που έχουν οι τράπεζες τώρα είναι, πιστεύω ότι μπορεί να μειωθεί περισσότερο. Μπορεί να μείνουν και τα καταθετικά επιτόκια στο 2,5-3%, αλλά να μειωθεί το δανειστικό επιτόκιο. Αλλά ναι, μπορεί να χρειαστεί να μειωθούν και κάπως και τα καταθετικά επιτόκια. Είναι πάντα σε σχετισμό αυτά δύο, φαντάζομαι. Ναι, γιατί η διαφορά μεταξύ του καταθετικού και του δανειστικού επιτοκίου είναι αυτό που λέμε είναι το κέρδος που θα παίρνει μια εμπορική τράπεζα. Αν υπάρχει όμως πρόβλημα profitability, δηλαδή κερδοφορία της τράπεζας, όπως είχαμε το τελευταίο καιρό και το πρόβλημα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, βλέπαμε ότι οι τράπεζες δεν προχωρούσαν στη μείωση των δανειστικών επιτόκιων. Αλλά αυτό θα πρέπει τώρα να γίνει για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά. Και αυτό είναι το σημαντικό και το όφελος που πρέπει
να περιμένει. Να λειτουργήσει η αγορά. Η κυπριακή οικονομία. Αλλά επίσης να τονίσω ότι να καταλάβουμε ότι είχαμε ένα τραπεζικό σύστημα πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας, σε σχέση με την οικονομία της χώρας. Ήταν 8 φορές πριν από την κρίση, το τραπεζικό μας σύστημα ήταν 8 φορές πιο μεγάλο από το ΑΕΠ της χώρας. Και βλέπουμε ότι υπήρχε ένας υπερδανεισμός στην οικονομία, δημιουργήθηκε μια φούσκα στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα των ακινήτων, και όταν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα, αυτή η φούσκα έσκασε και είχαμε όλα, τα διάφορα άλλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε και δεν θα επιστρέψουμε σε αυτή την κατάσταση του υπερδανισμού. Και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση του υπερδανισμού. Είμαστε ο ιδιωτικός τομέας στην Κύπρο, είμαστε ο πιο υπερδανισμένος σε όλη την Ευρώπη. Εκτός ότι είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα δημοσιονομικά μας και το δημόσιο χρέος, ευτυχώς νομίζω τώρα το δημόσιο χρέος, ναι, ψήλωσε το δημόσιο χρέος, αλλά ακόμα είναι βιώσιμο. Και κάτι άλλο, το θετικό με αυτά τα τεστ αντοχής είναι ότι αν παραδείγματος χάρη ο συνεργαρισμός ή κάποια άλλη τράπεζα χρειαζόταν κεφάλαια και έπρεπε να επεμβεί η κυβέρνηση, μέσα από το μνημόνιο υπήρχε το επιπρόσθετο ένα δις που θα μπορούσε να δοθεί στις τράπεζες. Τώρα το ένα δις αυτό φαντάζομαι δεν θα δοθεί στις τράπεζες, άρα... Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας δώσουν το ένα δις. Αυτό το ένα δις ήταν αποκλειστικά αν το χρειαστούν οι τράπεζες. Από τη στιγμή που δεν το χρειάζονται οι τράπεζες, σημαίνει ότι τουλάχιστον οι προβλέψεις οι αρχικές που γίνονταν μέσα από το μνημόνιο, ότι οι ανάγκες της Κύπρου για τα επόμενα χρόνια ήταν στα 10 δις, είναι πιο χαμηλές τώρα κατά ένα δις, επειδή αυτό το ένα δις δεν χρειάζεται πλέον τράπεζες. Τα λέτε πολύ κατανοητά, πολύ απλά, πολύ λαϊκά, και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα, γιατί έχει και κόσμο που δεν είναι οικονομολόγοι, έτσι δεν καταλαβαίνουν όλοι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή φάγαμε το χρόνο, θέλω μια μέρα να κάνουμε έτσι κουβέντα.